το να εξασκεί κάποιος το επάγγελμα του κατασκόπου υπέρ της πατρίδος του είναι σύμφωνο με την Εκκλησία ή όχι. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει το επάγγελμα του κατασκόπου. Απλώς υπάρχει η ιδιότητα του κατασκόπου. Αν ο κατάσκοπος είναι επάγγελμα, δεν ξέρω σε ποια σχολή μπορεί να εκπαιδεύεται και δεν ξέρω αν κανείς θα επιθυμούσε να πάει να φοιτήσει σε αυτήν την σχολή. Έχουμε το φαινόμενο, παιδιά, του κατασκόπου. Εν διάρκεια περιπτώσει δεν είναι επάγγελμα, ούτε εξασκείται αυτό, αλλά το ερώτημα είναι, ένα σύμφωνο με το πνεύμα της Εκκλησίας ή όχι. Βέβαια έχουμε την περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη, αν έχετε υπόψη σας, ότι ο Μωυσής έστειλε 12 άνδρες, έναν από κάθε φυλή, να πάνε να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Αυτοί δύο όταν γύρισαν τρομοκρατημένοι, βαρεμένοι, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια είχαν μείνει στην έρημο, 40 χρόνια κτλ. Είπαν, πω, είπαν στον Μωυσή, ξέρεις, λέει, τι είδαμε εκεί. Είδαμε κάτι πανύψηλους άνδρες που εμείς μπροστά τους είμαστε σαν ακρίδες. Αν λοιπόν εμείς πάμε να πολεμήσουμε και να πάρουμε τη χώρα τους, θα μας κατασφάξουν όλους. Τ' άκουσε αυτά ο λαός, άρχισε να κλαίει ο λαός και να οδύρεται και να χτυπιέται. Τότε εκεί ξέσχισε τα ρούχα του ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ δει από τους 12 και να λένε όχι, δεν είναι έτσι. Έφεραν δε μαζί τους και ένα πελώριο στα φίλη, τσαμπί στα φίλη, το ξέρετε αυτό, σε ένα κοντάρι το είχαν πάρει στους ώμους τους για να δείξουν πόσο έφορη ήταν εκείνη η χώρα. Βέβαια τιμωρήθηκαν αυτοί από το Θεό, γιατί αναστάτωσαν το λαό επειδή έδωσαν μια τέτοια ψευδή πληροφορία, δηλαδή κάτω από το κράτος τρόμου, φόβου, δειλίας, και έσπηραν τη δειλία στο λαό. Γι' αυτό μόνο ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Οι άλλοι δεν μπήκαν, θανατώθηκαν στην έρημο. Λοιπόν παιδιά, θα μου πείτε, να, και μάλιστα και ένα τέχνασμα έγινε όταν τους αντελήφθησαν στην Ιεριχώ. Γι' αυτό και κρύφτηκαν στο σπίτι μιας ανηθίκου γυναικός, της Ραάβ. Αλλά και εκεί, λέει η Ραάβ, άλλη τώρα γυναίκα μαζί με τη Ρούθ που λέγαμε προηγουμένως στο μάθημα του κατηχητικού, λέγει, εγώ θα σας γλιτώσω, θα σας σώσω, ένα ξέρω, ότι ο Θεός ο δικός σας είναι αληθινός και εσείς τελικά θα μας νικήσετε. Η Ραβ επίστεψε εις το Θεό του Ισραήλ. Η πίστη, σπουδαίο πράγμα. Αναφέρεται και η Ραβ στον κατάλογο του Ματθαίου, η Ραάβ, η πόρνη, και λέγει, θα βάλω ένα κόκκινο πανί, το είπε αυτό ο Ιησούς του Ναβί, θα βάλεις ένα κόκκινο πανί στο παράθυρο. Το παράθυρο ήταν στο τείχος, γιατί από εκεί τους γλίτωσε και τους κατέβασε από το τείχος, κλείσανε οι κάτοικοι την πόλη για να τους συλλάβουν. Και είναι ολόκληρη ωραία ιστορία. Και λέει τότε ο Ιησούς του Ναβί, πρόσεξε, εάν δεν βάλεις εσύ το κόκκινο πανί, εγώ είμαι ελεύθερος από την υπόσχεσή μου, αν φωνευτείτε. Λέει, εντάξει. Και πράγματι η Ραβ διεσώθη και είναι στη γενναία του Μεσσίου. Είναι μερικά καταπληκτικά πράγματα, παιδιά. Μόνο να ξέρει κανείς να μελετάει την Παλαιά Διαθήκη και να τα βλέπει αυτά. Το αποτέλεσμα, εκέντρισαν βεβαίως με το θαυμαστό κοινό τρόπο πως κατέκτησαν την Ιεριχώ κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν κατάσκοποι. Το να είσαι κατάσκοπος κάποια στιγμή για την πατρίδα σου, όχι με την έννοια ότι εξασκείς το επάγγελμα, αλλά βλέπεις πως κινείται ο εχθρός, δεν είναι κακό. Το ξαναλέω, δεν είναι κακό. Μέχρι σε ενός βαθμού το ξαναλέγω, δεν είναι κακό. Εξάλλου δεν κατοπτεύουν, δεν κατασκοπεύουν τις κινήσεις του εχθρού ειδικά αεροπλάνα, φωτογραφίζουν, ή ειδικά κιάλια από την πλευρά τούτη, την φιλία πλευρά. Όλα αυτά τι είναι, κατασκόπευσης δεν είναι, κατόπτευσης δεν είναι. Δεν είναι λοιπόν κάτι κακό. Έχουμε όμως, δυστυχώς, αυτή τη δουλειά
την έχουμε κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι πολλοί κατάσκοποι που γίνονται αιτία πολλών κακών παίζουν διπλό παιχνίδι. Φερρυπίν, πάρτε Αμερική, Ρωσία. Έτσι, ένα σύγχρονο παράδειγμα. Να είναι κάποιος κατάσκοπος υπέρ των Αμερικανών και ταυτόχρονα εις βάρος των Ρώσων και ταυτόχρονα υπέρ των Ρώσων εις βάρος των Αμερικανών. Πάρα πολλοί κατάσκοποι παίζουν διπλό παιχνίδι. Γιατί? Γιατί απλούστατα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα μα κανένα ιδανικό. Αυτοί θέλουν να βγάλουν απλώς χρήματα. Και συνήθως δεν έχουν καλό τέλος οι άνθρωποι αυτοί. Θυμάμαι εδώ στην Ελλάδα άλλο κακό πράγμα με τους Γερμανούς, να υπάρχουν Έλληνες που να κατασκοπεύουν τους Έλληνες και να καταδίδουν τους Γερμανούς. Αυτό είναι καλό πράγμα? Να φυλάξει ο Θεός. Ξέρετε, έβαζαν μια κουκούλα και πήγαιναν όταν ήταν 10, 20, 50 άνθρωποι στη σειρά για να τους τουφεκίσουνε. Όχι να τους τουφεκίσουνε. Ποιος μπορεί να έκανε κάτι, μια δολιοφθορά. Και να πηγαίνει αυτός με την κουκούλα και να δείχνει αυτός είναι, εκείνος είναι, εκείνος είναι. Δεν έβλεπαν οι άλλοι, γιατί εφοβήτω. Αυτούς όλους τους κατασκόπους οι Γερμανοί φεύγοντας τους εσκότωσαν. Και καλά κάνανε. Μας απείλαξαν. Διότι σκέφτηκαν πολύ απλά. Εάν αυτοί οι Έλληνες κατασκοπεύουν και καταπροδίδουν την πατρίδα τους, τότε πόσο περισσότερο θα καταπροδώσουν εμάς. Φεύγοντας λοιπόν, αυτούς, σας είπα, τους εσκότωσαν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στο θέμα. Να μην τα παραλαμβάνω όμως, πιστεύω ότι έγινα κατανοητός. Φεύγω και από αυτή την απορία.